Βάλε μου να φάω. Αυτό που λέμε στην Κρήτη, άμα γίνει καμία δυστυχία, βάλε μου να φάω να αντέξω. Παππούς μου όταν μάθαινε ότι κάνα παιδί είχε πνιγεί, είχε κάνει, έλεγε βάλε μου μωρέ να φάω. Εδώ, να αντέξω. Εσωτερικό σπιτιού, εκεί που τρώνε. Του δίνει το φαΐ, μιλάει το σηκωτάκι, σηκώνεται, τη σκοτώνει, τη σκοτώνει, δεν ξέρουμε ποιού, ακαθόριστος ο χώρος, πάντως ξέρουμε ότι την απλώνει έξω στον ήλιο τα κομμάτια. Στο στίχο 52 λέω, 51, 50, συγγνώμη, 50. Και εκεί έξω την πάει στο μήλο. Από τον εξωτερικό χώρο που αυτή ξεραίνεται, τα κομμάτια της, την πάει στο μήλο. Και ο μήλος είναι ο τελευταίος χώρος. Τώρα σας παρακαλώ να δούμε τους χρόνους. Όπου ο χρόνος πολλές φορές έχει σημασία για το ήθος του ήρωα στην τραγωδία. Γιατί, αν ο ήρωας έχει υπερβεί το μέτρο και υβρίζει, τότε η υβριστική πράξη, εάν συμβεί εν θερμό, είναι άλλο από το να περάσει χρονικό διάστημα και να επιμείνει στην υβριστική πράξη ο ήρωας. Έχετε δει που λέει σήμερα ένα έγκλημα που κάνει ότι σκότωσε και την κουβάλισε και την είχε και μετά την έκοψε. Δηλαδή δεν ήταν εν θερμό που τα έκανε όλα αυτά, τα έκανε σε διάστημα 2 ημερών ή μια εβδομάδα. Πήγε, πήρε το πτώμα, το ξαναπήγε εκεί, το εξαφάνισε και το βάλε στους πτενεκέδες. Δείτε τώρα το χρόνο εδώ. Από το εξωτερικό του σπιτιού που ξεκινάει πολύ πρωί, πόσο να κάνει το παιδάκι να περπατήσει και να γυρίσει, μέσα στο πρωινό, το πολύ πρωινό βρίσκει τη μάνα να κάνει έρωτα με τον εραστή. Έτσι. Δείτε τώρα σας παρακαλώ τι ενδιαφέρον που είναι. Ρωτάει το παιδί, γίνεται ο διάλογος, το σφάζει και πόσες μέρες περνούν. 3 για να έρθει ο Ανδρόνικος. Γιατί αυτό φαίνεται από τις απαντήσεις του δασκάλου και της μάνας, της πεθεράς, της μάνας του Ανδρόνικου εννοώ. 3 μέρες περνούν, που σημαίνει ότι αυτή, όταν λέει τις δικαιολογίες που λέει, δεν τις λέει εν θερμό, δηλαδή την ώρα που το σκοτώνει και το τηγανίζει, ακούει το άλογο. Από το κρύβει, κάπου το βάζει και λέει που είναι στη μάνα σου. Στο σχολείο, που είναι εδώ, παίζει. Όχι. Έχουν περάσει 3 μέρες που δεν υπάρχει μεταστροφή του ήρωα. Δηλαδή επιμένει στο απόλυτο της υβριστικής πράξεως. Της πράξεως του φόνου. Και μάλιστα στην παιδοκτονία. Δεν συντρίβεται. 3 μέρες η γυναίκα αυτή δεν συντρίβεται. Δείτε τώρα το χρόνο. Μετά από 3 μέρες έρχεται αυτός, είπαμε μέρα. Δείτε τώρα πώς ο χρόνος ακολουθεί λίγο την κατάσταση του ήρωα. Κοντοκρατεί το μαύρο του και την εχαιρετάει. Μέρα. Γεια σου, χαρά σου, ποθητή, και πού είναι ο Κωνσταντής μας. Τον έλυσα, τον άλλαξα και στο σχολείο τον πήγα. Φτερνιά δίνει τα λόγου του και στο σχολείο πηγαίνει. Δάσκαλε, πού είναι ο Κωνσταντής και πού είναι το παιδί μου. 2 μέρες έχω να το εδώ και 3 δεν το διαβάσω. Φτερνιά δίνει τα λόγου του, στο σπίτι του πηγαίνει. Γυναίκα, πού είναι ο Κωνσταντής και πού είναι το παιδί μας. Στη πεθερά μου το έστειλε και όπου και αν είναι θα έρθει. Φτερνιά δίνει τα λόγου του, στη μάνα του πηγαίνει. Μάνα μου, πού είναι ο Κωνσταντής και πού είναι το παιδί μου. Έχω 2 μέρες να το εδώ και 3 δεν το φιλήσω. Και αν δεν το εδώ, στο βραδί θα να παραλοήσω. Φτερνιά δίνει τα λόγου του, στο σπίτι του πηγαίνει. Σκύλα και πού είναι ο Κωνσταντής ο μικρό Κωνσταντίνος. Βλέπετε ότι λίγο ο χρόνος σαν αποκτά κάτι από τον πυρετό του ήρωα. Συμβαίνει στις δραματουργίες πολλές φορές. Ο χρόνος να μην έχει συνέπεια, ρεαλιστική, λογική, αλλά να ακολουθεί την κατάσταση του ήρωα. Τόσο που σε μερικά έργα νομίζουμε ότι είναι συγγραφική ατέλεια. Λέει μεσημέρι, πρωί, βράδυ. Πάει ανάποδα. Για να μεσολαβήσει όλο αυτό, εννοείται ότι με το άλογο ξέφρανα που τρέχει και τρέχει, περνάει, κυλάει ο χρόνος μέσα στη μέρα. Κάθε να φάει, γίνεται η αποκάλυψη υπερρεαλιστική, αυτό που στην τραγωδία λέμε ο απομηχανής. Παθαίνει το σοκ,
μόλις του μιλάει το παιδάκι του το σηκώτη. Το δαμασκή σπαθί τραβάει, δηλαδή το δίκοπο είναι το δαμασκή. Και την κόβει, την απλώνει και δείτε σας παρακαλώ, δείτε. Λιανά-λιανά την έκοψε, στον ήλιο την απλώνει. Και την αφήνει να ξεραθεί για να την αλέσει. Πόσες μέρες ένα πτώμα θέλει να ξεραθεί. Δηλαδή, το ήθος του ήρωα εδώ, με το χρόνο, είναι αντίστοιχο του ήθους της ηρωίδας. Δεν είναι, δεν και αυτό, δεν συντρίβεται. Παραμένει, την κόβει, την κόβει κομματάκια, λιανά-λιανά. Και αφήνει τα κομματάκια να ξεραθούν. Και δεν μεταστρέφεται να συντριβεί και να διαλυθεί ούτε αυτός. Στοιχείο του απόλυτου. Αυτό είναι το τραγικό μέγεθος των ηρώων. Έχουν το στοιχείο του απόλυτου. Όλοι. Όλοι. Και εκεί την πάει και τη ρίχνει στο... Τη βάζει σε ένα σακί, τη ρίχνει στο μήλο και εκεί πια αρχίζει και τραγουδάει ο μήλος και ο χρόνος είναι ακαθόριστος. Πάντως περνάνε κάποιες μέρες στις οποίες το πτώμα ξεραίνεται. Είδατε πόσο χρόνο στην ανάλυση που γίνεται είναι κρίσιμος για το ήθος του ήρωα. Γιατί και αυτός, αν την έκοβε και την έκοβε, είχε εκεί και την έριχνε μέσα στο μήλο έτσι και γινόταν σπλάσεις ας πούμε, θα έλεγες εντάξει ο άνθρωπος, αλλά περνάει η ώρα, περνάνε οι μέρες, ξεραίνεται, αυτή ξεραίνεται, εκεί αυτός. Δείτε τώρα. Απόλυτη η ανώνυμη. Σκοτώνει το παιδί, το κομματιάζει, παίρνει το σηκώτη, έδρα των ζωτικών δυνατών, το τσι που λέει ο Ινδουισμός και ο Βουδισμός, το τσι, η ζωική, η ζωτική ενέργεια του σώματος, το παίρνει, το σηκώτη και το τηγανίζει και το έχει σε ένα σκυρό μέρος όπως κάνουν στα χωριά και περνάνε τρεις μέρες και μείνει ασάλευτη. Απόλυτο. Απόλυτος ο άντρας της, την κόβει, τη σκοτώνει, την κομματιάζει, δεν μεταστρέφεται. Και το παιδί όμως, πόσο χρονών είναι αυτό το παιδί, να δούμε τις ηλικίες. Οι άνθρωποι παντρευόντουσαν μικροί. Την είχες 12 χρονών και ήλιος δεν την είδε και έρχεται να την γυρέψουν. 12 χρονών κάναν προξενιά. Είναι ότι κάνουν οι τσιγκάνοι σήμερα δηλαδή. 17 χρονών έχει 3 παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή αυτός... Πρέπει να είναι το παιδί για να πηγαίνει σχολείο σε μια ηλικία σχολείου. Δεν είναι μωρό, ούτε πολύ μεγάλο για να μπορεί να αντισταθεί στη μάνα. 8, 10, 9. Άρα ο πατέρας του και η μάνα του είναι γύρω, ο πατέρας θα είναι γύρω στο 30, το πολύ, να μην πω και λιγότερο, και η μάνα μικρή. Δηλαδή, προσέξτε, είναι σε σημείο γαμικής δυνατότητας στο φόρτε και ανθοφορίας και καρποφορίας. Είναι νέοι και όπως περιγράφονται και ωραίοι. Πού φαίνεται αυτό? Πρώτον, οι ακρίτες ήταν πάντα παλικάρια, λόγω του ότι φυλάγαν τα σύνορα. Έχετε δει πώς περιγράφεται ο Διγενής. Δεύτερον, και να σου και ο Ανδρόνικος τους κάμπους καβαλάρης, βροντομαχούν τα ρούχα του και λάμπουν τα αρματά του. Φέρνει τα λάφια ζωντανά, τα γρίμια μερωμένα. Δηλαδή τα έχει πιάσει και τα έχει μερέψει αυτός ο άντρας. Δηλαδή είναι άντρακλας. Σημειώστε το αυτό. Διότι αν είχε κάποιο μειονέκτημα ο άνθρωπος αυτός, φυσικό ή ηλικιακό σε σχέση με τη γυναίκα ή κάτι άλλο, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η τραγωδία. Ετούτος είναι νέος, παλικαράς και ωραίος και όμορφος. Η γυναίκα τι είναι? Γεια σου, χαρά σου, ποθητή. Την προσφωνεί αυτός. Όταν γυρίζει στο στίχο 20, 21, 22. Γεια σου, χαρά σου, ποθητή. Έχει τέτοιον άντρα και έχει και ξένο παλικάρι εραστή. Γκομενάρα κατά το κοινό, κούκλα. Άρα έχουμε δύο όμορφους και ωραίους ανθρώπους. Αυτό σημειώστε το για μετά. Το παιδί τώρα, όταν το ρωτάει, ένα αγόρι είναι πάντα το ποτηρετή στον απόψεων του πατέρα, στην οικογένεια δεν είναι? Αν ήταν κορίτσι, πιθανότατα, εκτός αν ήταν πατρογραμμική
η συνείδηση του κοριτσιού, θα ήταν λίγο διαφορετικό. Δεν είναι μητρογραμμική η δομή του σπιτιού και αυτό να το έχετε καλά στο μυαλό. Είναι πατρογραμμική η δομή της κοινωνίας αυτής στο Μεσαίωνα. Δηλαδή πατριαρχία. Το παιδί, όταν ερωτάται από τη μάνα του, έχοντας υποστεί το σοκ, το δραματικό κραδασμό, είναι και αυτό απόλυτο στην ακριβοδίκη ατάκα που λέει. Τι είδες, μωρέ, και τι θα πεις, και τι θα ομολογήσεις, διερευνητική ερώτηση, έντασης μεγάλης, οριακής. Και λέει αυτό, καλό είδα εγώ, καλό θα υπώ, καλό θα ομολογήσω. Κακό είδα εγώ, κακό θα πω, κακό θα ομολογήσω, ρε εσύ. Δεν έλεγες και εσύ να την γλιτώσεις. Δηλαδή, τέτοιοι γονείς, τέτοιο παιδί, ας πούμε. Τι παιδί είναι αυτό, σπαθί. Και γι' αυτό παθαίνει. Επομένως, δείτε το στοιχείο το απόλυτου, κυριαρχεί στα τρία πρόσωπα. Και στα τρία. Αν δεν υπάρχει το στοιχείο, ξέρετε το απόλυτο, το γνωρίζετε καλά, και από τις σπουδές και από την εμπειρία σας όλοι, και όλες και όλοι, είναι το κλειδί για να εισέλθει το τραγικό. Αν δεν ήταν απόλυτος ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, δεν θα γινότανε τίποτα. Γιατί είναι απόλυτα αυτά τα παιδιά, δεν κάνει εντύπωση. 16 χρονών είναι ο Ρωμαίος. Και 14 είναι η Ιουλιέτα. Και λες, γαμώτο, από βασιλική γενιά είναι, αριστοκρατικό αίμα είναι, να πει ο Ρωμαίος, εντάξει ρε παιδί μου, μια ερωτική περιπετιούλα είχα, θα πάω να βρούμε με ένα άλλο κοριτσάκι. Και να πει Ιουλιέτα, εντάξει, τόσοι υπάρχουν και αλλού ρε παιδί μου, αγόρια. Τι λέει ο Άγγελος Τερζάκης πάνω σε αυτό, γι' αυτό να ανατρέχουμε στον Τερζάκη, λέει, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα πάσχουν από το στοιχείο του απόλυτου, ενώ εμείς πάσχουμε από εκείνη την πικρή ανοσία πάνω στις μεγάλες τραγικές στιγμές που μπορεί να είχαμε. Δηλαδή, όταν καταρακωθήκαμε και ραγίσαμε από τον πρώτο έρωτα και τις συνέπειές του, επιζήσαμε και τον επαναλάβαμε το εγχείρημα. Το επαναλάβαμε και ξανά και ξανά και ρίθαμε, πήγαμε, χωρίσαμε, ξαναχωρίσαμε, ξαναρωτευτήκαμε, να τη η πικρή ανοσία. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα αρνούνται. Όπως όλοι οι νέοι άνθρωποι είναι απόλυτοι. Όπως όλοι. Γι' αυτό και ο Μιχάλης Ράπτης ή Πάμπλο μου έλεγε όταν κουβεντιάζαμε στο Κολωνάκι, εκεί πέρα που πίναμε καφέ, όταν πρόκειται να πάρω μια κρίσιμη απόφαση, τι κάνω, τι κάνεις, του λέω. Σκέφτομαι τι θα έκανα αν ήμουν 20 χρονών. Και την παίρνω την απόφαση. Τι θα έκανα αν ήμουν 20 χρονών. Στοιχείο απόλυτου. Τώρα, να μπούμε λίγο στα πιο δύσκολα. Έχετε δει ότι όλα τα δημοτικά τραγούδια ξεκινάνε από μία... Όλα πάει καλά. Όμορφη που είναι η αγορά, όμορφη που είναι ο κόσμος, αλλά είναι σαν τους λόγους του Φιντέλ Κάστρο, που λέει, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα σύντροφο, αλλά γκάμπ, 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 και ο σύντροφος πάει και αυτοκτονεί μετά. Διότι τον ανατρέπει πλήρως. Αλλά στην αρχή συμφωνεί. Λοιπόν, αυτό, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα σύντροφο, είναι... Δεν θέλω να το σχολιάσω. Λοιπόν, όλα είναι καλά σε αυτή την οικογένεια. Νέοι, ωραίοι, το παιδάκι τους. Αν ήταν αυτός 60 και αυτή 20, αν αυτός ήταν κουτσός ή αυτή ήταν... Αυτός ήταν ένας τύπος μαλάκας, ας πούμε, χάλιας και τα λοιπά, θα έλεγες, εντάξει, τι να κάνει και η γυναίκα, ναυτικός, κάτι να βρούμε, τίποτα δεν βρίσκουμε. Τότε γιατί συμβαίνει η τραγωδία. Ας δούμε τις συγκρούσεις να δούμε. Το τέταρτο. Πρώτη σύγκρουση, ασφαλέστατα μάνας και αγοριού. Μεγάλη. Και δεύτερη μεγάλη σύγκρουση, Ανδρώνικου και της γυναίκας του. Και οι δύο αυτές συγκρούσεις, προσέξτε το, καταλήγουν με ένα φόνο. Σε ένα φόνο. Και οι δύο αυτές συγκρούσεις. Ανάμεσα στις δραματικές συγκρούσεις του έργου αυτού,